Ο μήνας έχει πάει 14, φτάσαμε στα μέσα του Δεκέμβρη. Δεν θα σε ρωτήσω τίποτα για παίκτη. Άλλη κουβέντα θα σου κάνω από αυτή που κάναμε με τον Βαγγέλη. Ε, με τον ε, Σάβα που έλεγε για παίκτες που τάκτουν. Εσύ τώρα θέλω να μας πεις, όσο γνωρίζεις, ναι. ποιοι φεύγουν, με ποιες συνθήκες φεύγουν και αν υπάρχουν ακόμα μετέωροι που είναι στο φεύγω, βήτα, Κάτσε μη χρειαστεί, όχι εγώ θέλω να φύγω. Δηλαδή, αν υπάρχουν περιπτώσεις που η μία από τις δύο πλευρές θέλει το χωρισμό και η άλλη ακόμα ναι. το σκέφτεται. Ε, ποιοι φεύγουν δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ο... Ποιοι θα ήθελε να φύγουν μπορώ να σου πω. Ωραία. Και, ωραία. και για έναν έναν να μου λες τι λέει και ο ίδιος. Και την περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, η, πλευρά του. η πιο έτσι, δύσκολη περίπτωση είναι του Ινσούα. Ο οποίο έχει επιστρέψει, έτσι, λοιπόν, επιστρέφει από το δανεισμό, έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, γι' αυτό το λέω δύσκολη περίπτωση. Ένα συμβόλαιο 400.000 και, και κάτι παραπάνω από 4,30 νομίζω το χρόνο. Μεγάλο συμβόλαιο. Ε, επιστρέφει από δανεισμό από ομάδα τη Αργεντινή, άρα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να πάει να παίξει κάπου. Ναι. Και μαζί η ΑΕΚ να βγάλει από πάνω τη ε, και το όποιο, τα όποια χρήματα έχει να του δίνει μέχρι το τέλο τη σεζόν, δηλαδή αυτό το, τα υπόλοιπα τέλο πάντων του μισού συμβολέου, που δεν είναι λίγα. Έτσι, για να εξάμεινο, για ένα παίκτη που δεν παίζει. Ο ίδιο ναι. ο παίκτη έχει καταλάβει ότι okay, δεν υπολογίζεται, άρα είναι συνενετικό σε αυτό. Αρκεί να βρεθεί η ομάδα ναι. που θα τον πάρει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, δεν είναι καμία εύκολη περίπτωση. Έτσι. Ο Νταλτσέγκο είναι επίση περίπλοκη, διότι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε ούτε το καλοκαίρι να τον δώσει. Άρα πλέον μετά από ένα εξάμεινο απραγία. Γιατί δεν παίζει ούτε με την ΑΕΚΒ. Απραξία, συγγνώμη, δεν παίζει ούτε με την ακβή. Ε, είναι ένα παίκτη ο οποίο θα δυσκολευτεί σημαντικά, θεωρώ, να βρει ομάδα. Και έχει και αυτό ένα συμβόλαιο το οποίο δεν θα το αφήσει έτσι. Άρα και εδώ πάμε, στην, πάμε την κουβέντα στο τι θα γίνει με το οικονομικό. Δηλαδή και ο παίκτη για να φύγει πρέπει να πάρει κάποια χρήματα. Κάτω έτσι. Ε, να αποζημιωθεί, αν πάμε σε λύση συμβολέου. Άρα ή ο ένα τρόπο θα, βρεθεί να δοθεί δανεικό, ομάδα να τον αγοράσει το θεωρώ απίθανο το Γενάρη. Είτε να βρεθεί ένα τρόπο να λυθεί το συμβολίο του. Οι επόμενε δύο περιπτώσει είναι εντάξει, οι πολύ συζητημένοι Έλληνε διεθνεί που δεν παίζουν, ο Μπακάκη και ο Βάρνα, είναι μια κατηγορία οι δύο του. Προφανώ και οι δύο ε, θέλουν να πάνε κάπου αλλού, το έχουν ούτω ή άλλω συζητήσει αυτό με την ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρει η ΑΕΚ ότι έχουν εκφράσει την επιθυμία να πάνε κάπου αλλού. Με ναι. τον Μπακάκη υπάρχει και πιο προχωρημένη κουβέντα. Δηλαδή, ο Μπακάκη είναι και από μόνο του σε μια αναζήτηση αυτή την περίοδο και η ΑΕΚ δεν θα του φράξει το δρόμο σε καμία των περιπτώσεων. Ψάχνουμε να βρούμε και εδώ το πώ. Δηλαδή... Βαγγελή, ο Μπακάκη μπορεί να φύγει και ελεύθερο, να υποθέσω, ε? δεν, δεν, το θεωρώ τόσο εφικτό. Πώ ελεύθερο. Ε, δηλαδή. Ε, ε, εδώ... Μεταγραφή. Ναι, εντάξει, άλλο μεταγραφή. Ε, παιδί μου με μεταγραφή ενώ. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο, 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 το, παιδί, το παιδί αυτό έχει παίξει την ΑΕΚ. Έχει προσφέρει. Έχει... Την έχει δώσει τη φανέλα, ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να πω ότι αν βρει μια ομάδα η οποία μπορεί να δώσει και κάτι. Εντάξει, δεν θα πάει και καλά ο Μελισανίδης να πει ε, Όχι, για τον μπακάκι θέλω. Όχι, πλέον. Τρα... Όχι. Αυτό σου λέω. Όχι, όχι. Αυτό ίσχυε παλαιότερα, μάλιστα υπήρξε και ένα ενδιαφέρον. Ναι. Για δανεισμό με ψυχόν αγορά, ναι. από τη Λεγανιέ, ναι. δεν προχώρησε ποτέ. Ναι. Γιατί η ΆΕΚ τότε ζητούσε χρήματα για να τον πουλήσει. Έτσι, και, δεν, και δεν έκατσε η δουλειά. Όχι, πλέον είναι σαφώ πιο διαλλακτική και η ΆΕΚ, διότι δεν υπάρχει χώρο για εκείνον και η ΆΕΚ θέλει να βγάλει το συμβόλαιο από πάνω τη. Ναι, Οπότε η... ναι, δεν δε θα γύρει μεγάλε απαιτήσει. Μπράβο, είσαι, είσαι βασιλιά. Την πήγα και την κουβέντα για να φτάσω στο πιο ουσιαστικό. Με το σβάρνα λόγω και ηλικία διαφορετική ε, υπάρχει απόφαση μόνο δανεισμό με στο πίσω μέρο του μυαλού ότι μήπω ξαναχρειαστεί, μήπω αλλάξει ο Γιάννη κάποια στιγμή και έρθει ο Αγναούτογλου και πει: ο Αγναούτογλου έχει στοιχεία το παιδί αυτό, θα το, τον θέλω. Ξέρετε τι πιστεύω για τον Σβάρνα, ότι δεν είναι τόσο θέμα για νίκη όσο θέμα τη ίδια τη ομάδα. Δηλαδή, ε, δεν πιστεύω ότι πραγματικά είναι τόσο πίσω σε ιεραρχία επειδή δεν τον θέλει ο προπονητή, όσο επειδή η ίδια η ομάδα έχει αποφασίσει ότι ναι. θα πάει σε μια άλλη επιλογή με τον Σβάρνα. Δηλαδή, είναι προς παραχώρηση να το πω έτσι. Μπορεί να μην είναι ανοιχτά και φωνακτά, ναι. αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Φανταστικός και... είσαι, δίνεις θέματα. Και... Δηλαδή, και υπάρχει ερμηνεύω... η απόφαση να πουληθεί ο Σβάρνας. Ναι, ναι. Ε, απόφαση. Υπάρχει συζήτηση, ναι. <ΣΣΣΣ>